Λοιπόν, Δεκεμβρίου έχω background χριστουγεννιάτικα τραγούδια, διότι είπα να εγκληματιστώ λίγο με την εορτή. Και βέβαια για άλλη μια φορά έχω κάνει τη φανταστική μου συνταγή. Δηλαδή σήμερα έχω κάνει δύο φανταστικές συνταγές. Η μία είναι αυτό με το βίντεο που κάνω αυτή τη στιγμή, που είναι ο μόνος τρόπος για να μη λησμονώ ας πούμε ποτέ την Ελλάδα και για να συνεχίζω να είμαι στο στόχο μου εδώ στο Λος Άντζελες, που είναι απλά να γίνω πιο όριμος και πιο έμπειρος. Δεν υπάρχει άλλος στόχος. Δηλαδή ο στόχος που είμαι εδώ δεν είναι χρηματικός ας πούμε, είναι καθαρά υπαρξιακός. Οπότε ο μόνος τρόπος για να το ξεπεράσω αυτό είναι να γράφω αυτά τα βίντεο έτσι και να ηρεμώ. Λοιπόν, αυτά που έχω κάνει όσο ενώ είναι χριστουγεννιάτικη περίοδος είναι, έχω βάλει τα τραγουδάκια να παίζουν. Έχω επίσης ανάψει ένα μυρωδάτο κεράκι, τώρα δεν θυμάμαι πως λέγεται ακριβώς. Και βέβαια η δεύτερη συνταγή που έλεγα προηγουμένως είναι ότι έχω φτιάξει μια φανταστική καρμπονάρα, την οποία και θα απολαύσω πάρα πολύ εντός ολίγου. Είμαι σίγουρος ότι άμα ήταν κανένας μίτσος εδώ θα τρελαινότανε να τη φάει, γιατί είναι πραγματικά καταπληκτική. Ο Κόλλιας δεν συναρπάζεται και πάρα πολύ από το φαγητό, απολαμβάνει και αυτός, αλλά πιο πολύ τη θράκα της κυραμέρης δηλαδή της μητέρας μου τα φαγητά. Όλοι οι άλλοι παλιοπαρέα εκεί, Ροσέτος και κάτι άλλοι παλιοχαρακτήρες εκεί από το Στίβο. Έχουμε περάσει κάποιες στιγμές, όχι Χριστούγεννα βέβαια. Τα Χριστούγεννα θεωρούνται και καλά οικογενειακή γιορτή. Δεν μπορώ να πω μητέρα ότι έχω να θυμηθώ κάποιες ιδιαίτερες στιγμές Χριστουγέννων. Πάντα το σπίτι ήταν γεμάτο, πολύ ωραία περνάγαμε, αλλά δεν είναι κάτι τρομερό τα Χριστούγεννα για μένα. Θυμάμαι απλά να προπονούμε και τέτοια. Ωραία ήτανε, βέβαια. Και εδώ είναι άλλη μια πολύ ωραία φάση βέβαια, που τα περνάω μόνος μου, εντελώς μόνος μου. Πάντα όμως με παρέα, τους ανθρώπους τους αγαπημένους που έχω μέσα στο μυαλό μου. Εσύ περνάς καταπληκτικά με το Μελινάκι, έτσι, στην φανταστική μου αδερφή, την καταπληκτική μητέρα. Ναι, και θα περνάς θαυμάσια γιατί έχεις να φραπίσεις εκεί πέρα, σβέρκους, γόνατα. Να ακούσεις και λίγο το κλάμα, αλλά θα είναι αστείο το κλάμα. Πολύ αστείο, πλακατζίδικο. Και περνάτε πολύ καλά Ελλάδα και μπράβο, έτσι πρέπει οικογενειακά. Και εγώ, όπως είπαμε και προηγουμένως, συνεχίζουμε το δρόμο. Και μάντεψε κάτι μαμά, την καρμπονάρα που έδειξα προηγουμένως, που θα την ξαναδείξω, θα τη φάω από την κατσαρόλα, όπως τη βλέπεις. Κάτι που μισείς ή που μισούσες. Μα καλά, μη σε την κατσαρόλα, θα το φας. Αυτό είναι καφεδάκι εδώ πέρα που φτιάχνει ο φίλος Φράγκο και εγώ απλά το μυρίζω. Ναι, και όμως μαμά, ένας άλλος λόγος που είμαι εδώ, που δεν το λέμε αυτό τώρα για να ούτε να σε πάρει από κάτω ούτε τίποτα, απλά είναι για να κάνω κάποια πράγματα χωρίς κρίση, χωρίς λόγια, χωρίς τίποτα. Και αυτό θα το φάω την κατσαρόλα και μπορώ να τη φάω και στο πάτωμα και να κάνω ό,τι μου καπνίσει. Δηλαδή πρέπει να υπάρξει αυτή η περίοδος μια φορά στη ζωή του ανθρώπου, να φύγει έτσι μακριά από τη φωλιά, έτσι που υπήρχε θαλπορή τόσα χρόνια, και να κάνει κάποια πράγματα που έτσι γουστάρει να τα κάνει ας πούμε, επειδή έτσι είναι αυτός και όχι επειδή θέλουν οι άλλοι. Λοιπόν, αυτό είναι ένα βιβλίο που μου πήρε δώρο ένας τύπος, μου έκανε δώρο ένας τύπος δηλαδή. Και επίσης, ναι, ξέχασα να πω, για κάτσα να το δείξω γι' αυτό. Έχω λάβει και κάποια γράμματα από διάφορους που με αγαπάνε ας πούμε, λέμε τώρα, εδώ πέρα,
So I was wishing you a health and a prop. Διαβάζω. Prosperous, yes, okay. New year 2015. May all your dreams come true. Thank you for your friendship and expert correction of my body and overall well-being. Fondly, Thomas. Επίσης ένα άλλος εδώ, ο Ken, happy new year, so fantastic, goes Raz εδώ πέρα. Savas, thank you for all you do for me, I really appreciate of training me, you training me, Raj. Ναι, αυτά και ένα τελευταίο εδώ. Τέλος πάντων, διάφορα που δηλώνουν, υποτίθεται ότι οι άνθρωποι με υπολογίζουν, να το πούμε και έτσι. Καλά, οι αμφίες είναι δραματικοί και της φόρμας, αλλά και του μαλλιού, το οποίο είναι κάτω από ό,τι βλέπω. Τώρα το θυμήθηκα. Είπαμε σαν σκούπα, αλλά είναι στη διαδικασία μακρέματος. Για άλλη μια φορά, να με δούμε έτσι διπλό εδώ, σε διπλό πλάνο. Γκόπλαν, όχι, αυτό είναι άλλο το γκόπλαν. Όλα αυτά. Περάσαμε άλλη μια καταπληκτική ημέρα. Πάω να φάω την καρμπονάρα. Και θα κλείσω με τα τραγούδια. Αυτά, όπως το φανταστικό μας Τζάκι που το έχει στολίσει η μητέρα καταπληκτικά για άλλη μια χρονιά στην Ελλάδα. Merry Christmas, όπως έκανε και την πλάκα και ο Άρης. Merry Christmas με Merry εσένα, ναι. Ωραίος τύπος. Αυτά, χαιρετισμούς και φιλιά. Bye.